Πάμε λίγο τώρα να δώσω την καλημέρα μου στην παθολογανατόμο, την κυρία Πολυξένη Νικολοπούλου Σταμάτη. Κυρία Νικολοπούλου, καλημέρα, καλώς ήρθατε στο Focus FM. Καλημέρα σας και στους ακροατές και σε εσάς. Άκουσα τον κύριο Γάκη, σας ακούω από το πρωί. Πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά, αλλά και πολύ έτσι εστιασμένα και αυτά που είπε ο κύριος Γάκη σε σχετικά με αυτά που συμβαίνουν με την... και που ζούμε στην καθημερινότητα. Όχι, είπε συγκεκριμένα πράγματα. Πάντα μιλάει με στοιχεία ο κύριος Γάκης και αυτά που είπε και για τον κύριο Σαριγιάννη για τα μοντέλα, αλλά και για το Ισραήλ, για το πώς θέλανε να διαχειριστούν εκεί με τα εμβόλια την όλη κατάσταση και δεν έχει βγει. Και απλά τώρα ανοίγουν γιατί πηγαίνουν σε εκλογές. Όλα αυτά δείχνουν. Κοιτάξτε, συνηθίζεται αυτό, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και παντού, να υπάρχει η πασαρέλα όταν ανοίγει ένα θέμα και να ανεβαίνουν πάνω σε αυτό και να φωτίζονται πράγματα τα οποία θα έπρεπε ίσως να αποσύρονται σιωπηλά και να μην ασχολούνται κανένας με αυτά. Εγώ από χρόνια λέω ότι δυστυχώς μας αρέσουν τα βεγγαλικά. Πέφτει ένα βεγγαλικό, φωτίζεται, το βλέπουμε, μετά χάνεται, δεν ασχολείται κανένας. Μάλιστα. Μέσα σε όλα αυτά τα οποία ζούμε, σε όλη αυτή την παράνοια, γιατί περί παράνοιας πρόκειται, κυρία Νικολοπούλου μου. Θα συμφωνήσω μαζί σας ότι είναι μια παράνοια. Ναι. Έχουμε ξεχάσει τα βασικά. Και τα βασικά είναι ότι να προστατεύουμε τους εαυτούς μας. Και συμβαίνουν πράγματα στο περιβάλλον τα οποία επηρεάζουν τις ζωές μας και δεν τους δίνουμε τη βαρύτητα που θα έπρεπε. Έχετε δίκιο. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να πάρουμε ένα πολύ μεγάλο μάθημα. Μάλιστα. Διότι λέμε ότι δεν πεθαίνει κανένας από τον ιό αν δεν έχει συνοδά άλλα προβλήματα. Ναι. Έτσι δεν είναι? Ναι, έτσι λέμε. Δεν έχει ακουστεί αυτό? Ναι. Ότι πρέπει να έχει κανένα σαχαροδιαβήτη. Υπέρβαρος, καρδιολογικά. Ναι. Δεν υπέρβαρος. Ναι, να έχει μεταβολικό σύνδρομο, να έχει διάφορα άλλα θέματα, πνευμονοπάθειες, οτιδήποτε. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό? Πώς γίνονται αυτές οι άλλες καταστάσεις? Αυτές οι άλλες καταστάσεις είναι μια πορεία του ανθρώπου που έχει απομακρυνθεί από τη φύση, που ζει μέσα στις πόλεις όσο συνοστίζεται, mm-hmm. και πέρα από τον συνοστισμό εκτίθεται σε διάφορα πράγματα, όπως είναι η χημική ρύπανση, όπως είναι οι μετατροπές που έχουμε από την κλιματική αλλαγή και που και αυτές επηρεάζουν έμεσα και τις ιώσεις και όλη αυτή την γκάμα των πραγμάτων, mm-hmm. αλλά και βεβαίως και η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Όλα αυτά. Βρισκόμαστε σε μια, θα έλεγε κανένας, θάλασσα πραγμάτων, τα οποία ενώ πριν μας απασχολούσαν λίγο ως πολύ, mm-hmm. και βλέπατε ότι και στις εφημερίδες και στις συνεντεύξεις υπήρχε το θέμα για τη χημική ρύπανση και τους ενδοκρινικούς διαταράκτες. Υπήρχαν αυτά τα θέματα. Τώρα έχουν απαλληφθεί, δεν μιλάει κανένας και μιλάνε όλοι για τα μοντέλα πρόγνωσης. Αυτά τα μοντέλα πρόγνωσης. Αυτά τα μοντέλα τα οποία από ό,τι καταλαβαίνουμε είναι μοντέλα για φωτογράφηση μόνο. Κοιτάξτε, το μοντέλο είναι πολύ απλό. Πρέπει να ξέρει κανείς πώς φτιάχνεται ένα μοντέλο. Στο μοντέλο βάζεις αυτά που ξέρεις. Ναι. Και υποθέτεις ότι θα σου δώσει πράγματα για να μαντέψεις. Δεν είναι τίποτα σταθερό το μοντέλο. Mm-hmm. Και ούτε πάντοτε αποδεικνύεται και σωστή η πρόγνωση. Είπατε κάτι το οποίο δεν θέλω να το αφήσω να πέσει κάτω. Κάνετε λόγο για ακτινοβολία. Και επειδή γίνεται πολύς λόγος τελευταία, όχι στα μέσα ενημέρωσης, γενικότερα το συζητάμε μεταξύ μας οι άνθρωποι που ψάχνουμε λίγο πέντε πράγματα παραπάνω, για αυτό το 5G το οποίο ήρθε για να μείνει από ό,τι αντιλαμβάνομαι, τι λέτε, τι μα πιστεύετε? Μα δεν είναι μονάχα το 5G, ναι. Είναι χιλιάδες πηγές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που εκτιθέμεθα, mm-hmm. και που θα έπρεπε εκεί να υπάρχει κάποια ενημέρωση. Ας πούμε, παίρνετε ένα κουτί ασπιρίνες και λένε μέσα τις παρενέργειες. Ναι. Τι θα πάθετε αν πιείτε παραπάνω ασπιρίνη από μια συγκεκριμένη δόση. Ναι. Τώρα για την ακτινοβολία, παίρνετε το κινητό σας, δεν σας λένε, ας πούμε, πόση ώρα να το χρησιμοποιείτε και πού ακριβώς να μην το βάζετε ακριβώς επάνω στο αυτί σας. Γιατί υπάρχουν λόγοι. Διότι υπάρχουν έρευνες που το έχουν αποδείξει. Και γιατί δεν τις μαθαίνουμε αυτές τις έρευνες? Πέστε μου εσείς. Τι λένε οι έρευνες δηλαδή για αυτές τις ακτινοβολίες? Είναι χρόνια που γίνονται έρευνες για την ακτινοβολία. Μάλιστα. Και βεβαίως υπάρχουν αποτελέσματα ερευνητικά. Άρα λέτε ότι στο βουνό... Αλλά η νομοθεσία της προφύλαξης και της πρόληψης και της αρχής της προφύλαξης δεν έχει εφαρμοστεί εδώ. Είναι κοινωνικής υπευθυνότητας της εταιρείας το θέμα. Θα έπρεπε οι εταιρείες να έχουν την κοινωνική υπευθυνότητα, αυτό που λέγεται corporate responsibility, ναι. να ελέγχουν τις συσκευές και να λένε ακριβώς ποιες είναι οι δυνατότητες της χρήσης τους. Δεν βολεύει αυτό όμως.
Όχι, αλλά βέβαια δεν θα μείνουμε, κανένας λέει ότι δεν θα μείνουμε χωρίς κινητά, έτσι. Ναι. Γιατί ξέρετε ότι η πρώτη κουβέντα όταν ξυπνάει κανένας από νάρκωση επέμβασης δεν ρωτάει τι μου, είδετε, τι κάνω, ρωτάει πού είναι το κινητό μου. Αυτό είναι. Έχουμε εθιστεί όλοι. Εθισμός, γιατί υπάρχει μια έτσι διευκόλυνση της επικοινωνίας. Ναι, ναι. Πάντως όλο αυτό πρέπει να το δούμε. Δηλαδή, τώρα έχω ερωτήματα, δέχομαι σχέση. Αν έχει σχέση το 5G με τον κορονοϊό. Τώρα ξέρω, ακούστε. Είναι... Ναι. Είναι η ερώτηση δεν θα πρέπει να έχει πάντοτε την απάντηση, αλλά την επεξήγηση. Ναι. Λοιπόν, δεν είναι τόσο απλό αν το 5G έχει σχέση. Να μου πείτε αν ο κορονοϊός έχει σχέση με την κλιματική αλλαγή, ναι. Να μου πείτε με την διάρθρωση της κοινωνίας και τον τρόπο που ζούμε, ναι, έχει. Ναι. Έχει, βεβαίως. Και έχω πει από την αρχή της επιδημίας ότι αυτή τη στιγμή έχουμε στρώσει ένα κόκκινο χαλί για τον ιό να περάσει. Γιατί έχουμε αγνοήσει το νοσοποιητικό μας σύστημα. Το νοσοποιητικό μας σύστημα είναι αυτό που μας προφυλάσσει, περισσότερο από τα εμβόλια. Τα εμβόλια δεν ακούσαμε πουθενά 100%. Και αυτός ο καημένος ο Φάουτσι που γυρνάει στα κανάλια και μιλάει και προσπαθεί να πουλήσει το προϊόν του, λέει 95%. Αλλά έχουμε ξεχάσει το νοσοποιητικό μας, έτσι. Έχουμε... Βεβαίως. Το έχουμε περάσει σε δεύτερη τρίτη. Τι σημαίνει το 5% εκεί. Εκεί, δηλαδή, είναι... Πώς να πει κανένας, δεν μπορεί να πει κανένας πιο καθαρό. Μπορούμε να θέμα. Κάνουμε κάτι για να το θωρακίσουμε, κυρία Νικολοπούλου. Κάτι βεβαίως, τώρα, μπορούμε που να μιλάμε. Κάνουμε. Τι? Πρώτα απ' όλα, να ενημερωθούμε. Ναι. Να ενημερωθούμε, αυτό που λέω, βασικά ενημερωθείτε, διότι εάν δεν ξέρει κανένας τι συμβαίνει και πώς, σε τι εκτίθεται, εδώ υπάρχουν θέματα πέρα από την κλιματική αλλαγή, πέρα από τη χημική ρύπανση. Είναι το θέμα της πυρηνικής ενέργειας. Πρόσφατα έβλεπα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και πληροφόρησης, κατεφημισμών, διότι δυστυχώς δεν γίνεται αυτό που θα έπρεπε. Το άκουσα και πιο πριν που υπόθηκε. Δεν υπάρχει, θα έλεγα, ουσιαστικά η υπευθυνότητα της πληροφόρησης από τις δύο μεριές και ναι. από τον τύπο. Ναι. Δεν είναι ότι μπορεί να είναι, κανένας, να είναι ξέφραγο αμπέλι και να μιλάει κανένας ό,τι θέλει, αν έχει συνείδηση αυτού που λέει. Πρώτα πρέπει να υπάρχει συνείδηση σε αυτό που σκέφτεται και που λέει και που να το ελέγχει και μετά βεβαίως να μπορεί να το πει. Αλλά εδώ τα πράγματα έχουν ξεφύγει. Λέω ότι πρόσφατα διάβαζα αυτή τη στιγμή για τη Φουκουσίμα και την πυρηνική ενέργεια στη Φουκουσίμα. Ακόμη μετά από τόσα χρόνια, ακόμα υπάρχει ρύπανση από την πυρηνική ενέργεια. Δεν φεύγει. Μετά το ατύχημα της Φουκουσίμα. Ναι. Λοιπόν, και τώρα μιλάμε τώρα αυτή τη στιγμή, λέμε για την κλιματική αλλαγή. Βεβαίως έχει σχέση με την κλιματική αλλαγή. Έχουν ιώσεις. Το ξέρουμε. Δεν περιμέναμε τον ιό να το μάθουμε. Μάλιστα. Είναι όλα αλληλένδετα. Όλα αλληλένδετα. Αυτό αντιλαμβάνομαι. Αυτό αντιλαμβάνομαι. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Φυτά τα οποία έχουμε στη φύση και ενδεχομένως υπάρχει μια προϊστορία, υπάρχει μια ιατρική γνώση, θα έλεγα πλέον, σε κάποια φαρμακευτικά φυτά, θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν στην προσπάθεια ενίσχυσης του ανοσοποιητικού μας. Και αν ναι, ποια είναι αυτά. Γίνονται έρευνες και ξέρω από ό,τι ξέρω και στα πανεπιστημιακά εργαστήρια και ξέρω ότι και στην Κρήτη έχουν βγάλει ήδη σκευάσματα που είναι θεραπευτικά. Βεβαίως είναι. Και έχουμε το πλεονέκτημα εδώ σαν χώρα να επενδύσουμε πάνω σε αυτά τα φαρμακευτικά φυτά, έτσι. Φαντάζομαι η Ελλάδα έχει την ευλογία, το σημείο στο οποίο την έχει τοποθετήσει ο καλός μας ο Θεός. Μας τη δίνει αυτή τη δυνατότητα. Βέβαια, εμείς ακόμα δεν την έχουμε λάβει. Έχουμε πολλές δυνατότητες. Αλλά πρέπει να ενημερωθούμε και να αποφασίσουμε ότι θα ακολουθήσουμε βάσει της ενημέρωσης που θα έχουμε ορισμένα πράγματα και για τον εαυτό μας. Δεν αρκεί να ξέρουμε ότι πρέπει να κάνουμε άσκηση, πρέπει να βγαίνουμε. Και όλες μας έχουν δώσει και έναν κωδικό και πρέπει να το χρησιμοποιούμε. Με τον κωδικό μας. Μην με δαιμονίζετε τώρα, κυρία Νικολοπούλου μου, διότι μας λένε ότι δεν θα πετάξουμε χαρταετό. Κοιτάξτε. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει επάγγελμα το αμόλα καλούμπα μας λένε μην πετάξετε χαρταετό τώρα. Αυτό δεν γίνεται. Μόνο στην Ελλάδα μπορεί να γίνεται. Κοιτάξτε, αυτό θα πρέπει να αποφασίσετε. Πρέπει να γίνει το κίνημα του ΑΙΤΟΥ. Το κίνημα του ΑΙΤΟΥ. Εμπρός ΑΙΤΕ. Εδώ έχουμε και το δικέφαλο βέβαια, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει. Λοιπόν, να είστε καλά, κυρία Νικολοπούλου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας στον Focus.
Να είστε κι εσείς καλά και να έχετε δύναμη για να ανοιχτά τα αυτιά και το στόμα. Όχι μονάχα το στόμα και τα αυτιά πρέπει να είναι ανοιχτά. Τα λέμε και τα αυτιά μας ανοιχτά. Τα έχουμε και το στόμα μας ανοιχτό. Να είστε καλά. Μια χαρά τα καταφέρνετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Γεια σας. Καλημέρα. Γεια σας.